Θα ήθελα να ευχαριστήσω την αντιδήμαρχο κυρία Κορίνα Φιόρτρασά, διότι η ιδέα δεν ήταν μόνο στο Πορικό Συλλόγο για τη συγκεκριμένη γιορτή, ήταν μια σύνθεση απόψεων μεταξύ του Πορικού Συλλόγου αρχικά και τη κυρία αντιδήμαρχου. Στην πορεία, φυσικά, θα θέλω να ευχαριστήσω τον Σύνδεσμο Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι, όταν σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή τη γιορτή, σκεπτόμενοι πάντοτε ότι τελειώνουν οι εκτόσεις και οι προσφορές στα καταστήματα και η θερινή περίοδος, έτσι όπως ξεκινάει τη σχολική περίοδος, θα ήταν ένα πολύ καλό, έτσι, μια πολύ καλή περίπτωση να συνεργαστούμε με τους φορείς εκπαίδευσης. Και φυσικά το Σωματείο Βιβλιοπολών, οι οποίοι βέβαια και πάρα πολλοί από τα βιβλιοπολία τα οποία χρησιμοποιούνται στην πόλη μας, είναι και μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας. Και μετά από μια συζήτηση που υπήρξε, υπήρξε συνεργασία όπου και πολύ σωστά κάποια από τα χρήματα αυτά θα διατεθούν και στο Σύλλογο ΠΝΟΗ που παράγει πολύ μεγάλο και φιλανθρωπικό έργο στην πόλη μας. Από εκεί και μετά να τονίσω ότι εμείς σκεπτόμενοι ότι ήδη με μια γιορτή η οποία γίνεται τον Μάιο, ξεκινάμε την θερινή ανοιξιάτικη περίοδο και είναι η Λευκή Νύχτα, η οποία είναι μια γιορτή που την τελευταία φορά κατέβασε χιλιάδες κόσμου στο κέντρο της πόλης και ζωντάνευσε η πόλη, διότι αν σκεφτούμε ότι το πρώτο είναι το εμπορικό κομμάτι και το κέρδος για τα καταστήματα και τους συναδέλφους μας, το δεύτερο είναι το κέρδος και για την πόλη μας, που νομίζω ότι τουλάχιστον φέτος θα μπορούσε να θεωρηθεί και η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ελλάδος με όλες αυτές τις εκδηλώσεις που έχουν γίνει στην πόλη της Καβάλας. Από εκεί και μετά θα είναι μια γιορτή η οποία θα συνδυάζει τόσο τις προσφορές από τα καταστήματα, και εδώ θέλω να τονίσω με εμφαντικό τρόπο ότι για να γίνει και να έχει επιτυχία αυτή η γιορτή, θα πρέπει τα καταστήματα, οι συνάδελφοι, τα εμπορικά μαγαζιά να προβούν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες προσφορές, ώστε να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές και επισκέπτες στην πόλη μας, βέβαια, είτε είναι από όμορους νομούς, είτε είναι επισκέπτες τουρίστες που, όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Δήμαρχος, θα υπάρχουν σε πολύ μεγάλο αριθμό στην πόλη μας. Αυτά είναι τα μηνύματα που έχουμε από τα ξενοδοχεία. Έτσι λοιπόν, οι προσφορές συνδυάζοντας τις γιορτές της εκπαίδευσης, διότι ξεκινάει μια περίοδος η οποία είναι η σχολική χρονιά, νομίζω ότι συνδυάσαμε όλα αυτά μαζί, ώστε να γίνουν τρία μουσικά δρόμενα σε τρεις διαφορετικές περιοχές. Το ένα δρόμενο είναι στην πλατεία Ομονίας, το άλλο δρόμενο το μουσικό θα είναι στην πλατεία Καπνεργάτη, όπου εκεί πέρα οι φορείς εκπαίδευσης θα κάνουν κάποιες εκδηλώσεις, οι οποίες θα είναι βέβαια και ομιλίες στοχευμένες, αλλά και δράσεις άλλες, οι οποίες θα είναι όσον αφορά την εκπαίδευση. Και η άλλη δράση θα είναι, το μουσικό δρόμενο θα είναι στο Ηρώ, ακριβώς κάτω από το Δημαρχείο, εκεί στο Δημοτικό Κήπο. Δικιά μας πρόταση από την αρχή ήταν να γίνουν οι γιορτές όσο το δυνατόν περισσότερο στο βάθος της Βενιζέλου, και νομίζω ότι και στην επόμενη γιορτή που θα γίνει θα έχει σίγουρα μέσα άρωμα Βενιζέλου, οποιαδήποτε γιορτή και να γίνει, και θα έχει σχέση με την αγορά. Αλλά δυστυχώς όλοι γνωρίζουμε ότι κάποιες ημερομηνίες δεν βγαίνανε, ώστε να γίνει, όπως λέγαμε εμείς στην αρχή, στο σχολείο του Αγίου Ιωάννου. Νομίζω όμως ότι αν ο κόσμος κατέβει και κινηθεί σε όλες αυτές τις περιοχές που προαναφέραμε, θα κερδίσουν όλα τα καταστήματα, είτε είναι εμπορικά, είτε είναι καταστήματα εστίασης, αλλά και τα βιβλιοκαρτοπολία, τα οποία ξεκινάνε, ξαναλέω, μια περίοδο η οποία έχει να κάνει με τη σχολική χρονιά.